Λοιπόν, θα κάνω Starter Kit με ένα σμότ μακιγιάζ, έτσι κάτι πολύ απλό, καθημερινό, εύκολο. Καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα βασικά καλλιτικά που πρέπει να έχει μια κοπέλα μόλις ξεκίνησε να βάφεται. Πολλές από εσάς σε διάφορα σχόλια από τότε που κάνω βίντεο με ρωτάτε τι πρέπει να έχετε, ποια είναι τα βασικά καλλιτικά. Έχω διαλέξει προϊόντα γενικά οικονομικά τα οποία μπορείτε να βρείτε σε φυσικά καταστήματα εδώ στην Ελλάδα. Τα έχω συγκεντρώσει όλα σε αυτό το τσαντάκι. Αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης που το κάνω πολύ συχνά και με τις φίλες μου. Με ρωτάνε τι πρέπει να έχουν, ποια είναι τα βασικά καλλιτικά που πρέπει να έχει μια κοπέλα που γενικά δεν την ενδιαφέρει να κάνει και το top μακιγιάζ, απλά της αρέσει να είναι περιποιημένη. Ή μια κοπέλα που μόλις έχει ξεκινήσει να βάφεται, τι πρέπει να έχει για να μπορεί να κάνει ένα απλό μακιγιάζ. Πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω τι έχω μέσα. Λοιπόν, το τσαντάκι αυτό το έχω πάρει από τα Sephora. Μπροστά από τα ταμεία έχει ένα stand που λέγεται Beauty to Go. Αν πάρεις 3 προϊόντα από εκείνη τη σειρά, τότε σου δίνουν δώρο αυτό εδώ το τσαντάκι. Είναι ένα τσαντάκι πολύ βολικό. Το παίρνω πολύ συχνά στα ταξίδια που κάνω. Με βολεύει πολύ γιατί έτσι είναι και διάφανο και βλέπω από έξω πάνω κάτω λίγο τι έχει. Γενικά, μια κοπέλα που πηγαίνει στο σχολείο ή που μόλις ξεκίνησε να βάφεται δεν είναι ανάγκη να φοράει σε καθημερινή βάση foundation. Θεωρώ ότι το foundation είναι πολύ βαρύ. Ούτε εγώ φοράω κάθε μέρα make-up. Προτιμώ να φοράω κάτι πιο ενυδατικό. Μία κρέμα με χρώμα. Πολύ καλή πρόταση είναι η Tinted κρέμα από Fresiderm, ειδικά αν έχετε ακνεϊκή, λιπαρή επιδερμίδα ή επιδερμίδα μετάσταση για ακμή, τη συνιστώ ανεπιφύλακτα για καθημερινή χρήση. Είναι μία επικαλυπτική κρέμα με χρώμα που στην ουσία είναι σμιγματορυθμιστής. Στην αρχή είναι έτσι λιπαρή, αλλά αφού την απλώσεις γίνεται matte. Έχει αντιλιακά φίλτρα. Την έχει προτείνει δερματολόγος για καθημερινή χρήση. Είναι paraben free. Κρέμα που εγώ τη χρησιμοποιώ ασταμάτητα τα τελευταία 2 χρόνια. Αν όμως έχετε πιο ξηρή επιδερμίδα και θέλετε κάτι για ενυδάτωση, μπορείτε να πάτε στην Biotene και τις BB ή CC κρέμες που έχει. Εγώ έχω τη CC να σας δείξω. Αυτή τη κρέμα τη φορούσα κυρίως το καλοκαίρι γιατί έχει και SPF. Είναι 100% φυσικό προϊόν. Είναι ένα πάρα πολύ ενυδατικό προϊόν που προσφέρει κάποια κάλυψη. Θα συνεχίσω με κονσίλερ και έχω να σας δείξω 3 διαφορετικά. Εγώ γενικά είμαι κορίτσι του κονσίλερ. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλά κονσίλερ. Να πω ότι αν θέλετε ένα κονσίλερ για να καλύπτετε διάφορα σημάδια στο πρόσωπό σας είτε μαύρους κύκλους, τότε θα επιλέξετε απόχρωση ένα τόνο πιο σκούρη από την επιδερμίδα σας ή ίδιο με την επιδερμίδα του προσώπου σας, έτσι ώστε να εξουδετερώσετε όλα τα σημάδια. Αν θέλετε πάλι κάτι για φως, τότε θα πάρετε ένα τόνο πιο άνοιχτο από την επιδερμίδα σας. Έχω να σας δείξω 2 κρεμμόδι και ένα σε μορφή stick. Αν δεν έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα και απλά θέλετε να φωτίσετε την περιοχή κάτω από τα μάτια, θα σας πρότεινα το Cover Stick από τη Maybelline. Είναι ένα κονσίλερ που εδείκνεται για νεανικές επιδερμίδες αφού προσφέρει φως σε μορφή stick. 4 ευρώ κοστίζει, είναι πολύ οικονομικό, απλώνεται πολύ εύκολα. Αν πάλι θέλετε έτσι ένα πιο καλυπτικό αποτέλεσμα, το οποίο θα προσφέρει και φως, έχω να σας δείξω 2 κονσίλερ σε υγρή μορφή. Το ένα είναι το Camouflage Liquid Cream από Catrice, ξέρω σας έχω ζαλίσει με αυτό, κοστίζει μόνο 3 ευρώ, είναι τέλειο, καλυπτεί, φωτίζει. Είναι το αγαπημένο μου κονσίλερ για καθημερινή χρήση. Επίσης είναι και αδιάβροχο. Έχω να σας δείξω και ένα άλλο το οποίο δεν προσφέρει την κάλυψη που δίνει το Camouflage Cream. Ωστόσο έτσι φωτίζει πολύ ωραία την περιοχή κάτω από τα μάτια. Είναι το High D από τη NYX. Είναι ένα κονσίλερ που δεν έχει flashback. Και αυτό είναι με τέτοιο απλικατέρι που βοηθάει στο να απλώνεται πολύ εύκολα το προϊόν. Ξαναπιάνω τώρα το τσαντάκι μου και θέλω να σας δείξω ένα εργαλείο μακιγιάζ. Είναι το σφουγγαράκι από Real Technique. Εμένα μου αρέσει να πλώνω γενικά τα κρεμμόδι προϊόντα με σφουγγαράκι. Το συγκεκριμένο το έχω πάρει από iHerb, μπορείτε να το βρείτε και στο Cherry Box όμως. Όταν το βρέχεις αυξάνει τον όγκο του, με αποτέλεσμα να μην απορροφά πολύ προϊόν. Απλώνει πάρα πολύ εύκολα όλα τα προϊόντα με τα μποναριστές κινήσεις. Δίνει ένα πολύ ωραίο φυσικό αποτέλεσμα. Θα περάσουμε σε πούδρα. Και αν δεν θέλετε γενικά να φοράτε foundation ή και γενικά έντονη βάση, προτείνω την πούδρα από Rimmel Innie Stay Matte, μια πούδρα που μπορείτε πλέον να τη βρείτε και στο Hondo Center, κοστίζει 5 ευρώ, είναι αρκετά καλλιτική, long lasting,
μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πούδρα. Πάσω σε μπρόζερ και εδώ θέλω να πω ότι είναι απαραίτητο να φοράμε μπρόζερ, τουλάχιστον εγώ το θεωρώ πάρα πολύ βασικό. Με ρωτάνε γενικά και οι φίλες μου για ποιο λόγο να πάρω μπρόζερ αφού δεν είναι καλοκαίρι, αφού φοράω ρούζ γιατί να βάλω μπρόζερ. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο να φοράμε μπρόζερ παρά ρούζ. Δεν πιστεύω ότι το λέω αυτό, αλλά ναι, θα το πω. Το μπρόνζερ αλλάζει όλο το σχήμα του πρόσωπου μας, γλυκαίνει το πρόσωπο, σχηματίζει τα ζυγωματικά και γενικά τονίζει πολύ ωραία τα χαρακτηριστικά του πρόσωπου μας. Έχω να σας δείξω ένα αρκετά οικονομικό, είναι από H&M. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μπρόνζερ είναι matte. Είναι αυτό εδώ. Αυτή η σειρά από την H&M έχει απίστευτη φόρμουλα. Κοστίζει γύρω στα 6-7 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Έχει βουτυρένιο τελείωμα. Βοηθάει και στο να σχηματίσεις τα ζυγωματικά σου, να κάνεις δηλαδή contour. Αλλά και γενικά, αν πηγαίνετε σχολείο και θέλετε να φέρετε το πρόσωπό σας λίγο πιο ζεστό, μπορείτε να βάζετε bronzer με ένα πινέλο, πολύ διακριτικά. Να δώσετε μια φυσική σκιά, είναι πολύ ωραίο. Αν πάλι θέλετε να βάλετε ρούζ, τότε θα σας πρότεινα ένα σε φυσικούς τόνους από τη Maybell και τη σειρά Studio. Είναι ένα ρούζ με πάρα πολύ καλή φόρμουλα, έχει διακριτικό σύμμερ μέσα. Έχω την απόχρωση 20 brown. Μου αρέσει πολύ αυτό το ρούζ γιατί δεν φαίνεται έντονο. Είναι πολύ διακριτικό το αποτέλεσμά του και ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος. Θα συνεχίσω πάλι με εργαλείο μακιγιάζ και θέλω να σας δείξω ένα πινέλο πολυχρηστικό που είναι βασικό να το έχουμε στο τσαντάκι μας. Είναι το Blush Brush από Real Techniques. Με αυτό το πινέλο μπορείτε να κάνετε κοψίματα, δηλαδή να βάλετε τον bronzer, να βάλετε ρούζ, να βάλετε την πούδρα ή να σατάρετε γενικά όλα σας το μακιγιάζ. Είναι πολύ ωραίο, μπορείτε να το βρείτε και αυτό είτε στο Cherry Box είτε και στο iHerb. Οι λάμψεις γενικά υπάρχουν παντού, το highlighter έχει γίνει τάση. Έχω να προτείνω ένα πολύ διακριτικό σε υγρή μορφή από τη Mimimi. Είναι αυτό το highlighter σε rose gold απόχρωση. Είναι αρκετά διακριτικό. Μπορείτε να το πλώσετε είτε εδώ στο κόκκαλο των ζυγωματικών με το χέρι σας, είτε λίγο στη μύτη και στο άνω χείλος. Φωτίζει όλο το πρόσωπο, δεν είναι πολύ έντονο, είναι ιδανικό και για καθημερινή χρήση αλλά και για λίγο πιο βραδινό. Αν γενικά δεν βάφεστε πολύ έντονα ή θέλετε να ξεκινήσετε τώρα να βάφεστε, προτείνω κάτι τέτοιο σε highlighter γιατί το πολύ σήμερα σίγουρα θα φανεί ξένο πάνω σας, σίγουρα δεν θα σας αρέσει το αποτέλεσμα αν είναι υπερβολικά γυαλιστερό, οπότε θεωρώ αυτό την ιδανική λύση. Έχουν μείνει ακόμα αυτά τα λίγα μέσα στο ζωντάκι, οπότε πάμε να δούμε τι άλλο έχω διαλέξει για αυτό το make-up starter. Λοιπόν, περνάμε στα μάτια. Έχω να σας δείξω μία παλετίτσα ιδανική για κοπέλες που μόλις ξεκίνησαν να βάφονται. Είναι από τη Wet n Wild Color Icon. Αυτή η παλέτα έχει τα τρία βασικά χρώματα κόγχη, ένα για το κινητό βλέφαρο και ένα highlighter για το κόκκινο του φρυδιού είτε για το εσωτερικό εδώ του ματιού. Επίσης είναι πολύ εύκολο γιατί γράφει πάνω στην κάθε σκιά που ακριβώς εφαρμόζεται, οπότε και αν κάποια κοπέλα δεν ξέρει που να βάλει τι, με αυτόν τον οδηγό μπορεί άνετα να το δουλέψει. Συνεχίζω με ένα πινέλο για τα μάτια που όλες πρέπει να πάτε να πάρετε. Θα σας δείξω ένα οικονομικό, είναι ένα blending brush. Τα πάντα στο μακιγιάζ κινούνται γύρω από το blend. Ένα αυτό το πινελάκι το έχω πάρει από ένα, κάνει 2 ευρώ. Μπορείτε να βάλετε εύκολα στην κόκκι του ματιού, μπορείτε να βάλετε στο καπάκι, μπορείτε να βάλετε παντού, τα πάντα με αυτό το πινέλο. Παιδιά, είναι πολύ οικονομικό και κάνει πολύ καλή δουλειά, να πάτε να το δείτε. Έχω άλλα τρία προϊόντα για τα μάτια και ένα κραγιόν. Μαύρο μολύβι, eyeliner και μάσκαρα. Λοιπόν, ένα μαύρο μολύβι όλες πρέπει να έχουμε μέσα στο σαντάκι μας. Είναι το πιο βασικό καλλυντικό. Νομίζω ότι είναι και το πρώτο καλλυντικό που αγοράζει κάθε κοπέλα, ένα μαύρο μολύβι. Και να μην βαφτείτε καθόλου, αν βάλετε λίγο μαύρο μολύβι στο κάτω κινητό βλέφαρο, είστε κομπλέ. Προτείνω το Long Lasting από το Coré. Είναι ένα μαύρο μολύβι πολύ βουτυρένιο, έντονη απόδοση και με πάρα πολύ καλή διάρκεια. Δεν σβήνει καθόλου εύκολα. Για eyeliner θα σας προτείνω το αγαπημένο μου eyeliner από Essence. Το Liquid Eyeliner Ink. Το συγκεκριμένο eyeliner μου αρέσει πολύ γιατί έχει ένα πολύ εύκολο απλικατέρ και είναι ιδανικό για κάποιον που δεν ξέρει να φοράει eyeliner. Είναι πολύ λεπτό, βοηθάει στο να σχηματιστεί πολύ εύκολα η γραμμή. Και η αγαπημένη μου μάσκαρα είναι από Essence, I Love Extreme.
μία μάσκαρα που δίνει όγκο και μήκος, διαχωρίζει πολύ τις γλυφαρίδες. Την έχετε ξαναδεί στο κανάλι μου. Κάνει 3,5 ευρώ και γενικά η Essence έχει καταπληκτικές μάσκαρα. Τελευταίο προϊόν σε αυτό το τσαντάκι είναι ένα κραγιόν. Γενικά θα πρότεινα nude κραγιόν για καθημερινή χρήση. Είναι από Golden Rose και τη σειρά Matte Velvet Lipstick, το 07. Είναι ένα κραγιόν που φοριέται όλες τις ώρες, γι' αυτό το έχω βάλει σε αυτό το τσαντάκι. Το τσαντάκι έχει αδειάσει. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και να το βρήκατε βοηθητικό να πήρατε κάποιες ιδέες για τα βασικά καλλιτικά που πρέπει να έχουμε όλες μέσα στο νεσεσέρ μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε να δείτε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά στο giveaway που υπάρχει στο κανάλι, όπου δύο τυχερές θα κερδίσουν ένα σφουγγαράκι από Real Techniques. Το έχω το βίντεο στο κουτί της περιγραφής για να πάτε να το δείτε όσες δεν το είδατε και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να δείτε αναλυτικά όλους τους όρους. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε πρώτα καινούργια βίντεο που ανεβάζω, να με ακολουθήσετε στο Instagram και στα υπόλοιπα social media. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα με ένα καινούργιο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!